Σημαντικά και ασήμαντα. Ένα podcast σχολιασμού της εβδομαδιαίας επικαιρότητα για όσα συμβαίνουν ή και που δεν συμβαίνουν πραγματικά, αλλά λέγονται γύρω μας. Με τον δημοσιογράφο Μιχάλης Βαρνιά. Σημαντικά και ασήμαντα. Με νέο επεισόδιο κάθε Παρασκευή μεσημέρι στο YouTube και μέσα από το samostimes.gr Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, τέλος της εβδομάδος και αρχή ενός podcast, το οποίο ε, είχαμε πει ότι θα το ξεκινήσουμε πολύ νωρίτερα με την είσοδο της Νέας Φρονιάς του 2024, παρόλα αυτά διάφορα έτσι, προσωπικά θέματα θεματαγίες, όχι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά ικανά να μας κρατούν εκτός μας φέρανε περίπου στα μέσα Φεβρουαρίου. Καταρχήν όμως και δύσκολη και εδώ είμαστε και θα είμαστε κάθε Παρασκευή σε μια ανασκόπηση των γεγονότων της εβδομάδας την οποία θα αφήνουμε πίσω μας. Ένα από τα θέματα λοιπόν το οποίο αφήνουμε πίσω μας την εβδομάδα και ενδεχομένω θα το αφήσουμε πίσω μας από εδώ και πέρα σε ό,τι αφορά και στην συζήτηση, στην δημόσια έτσι, σφαίρα δεν είναι άλλο από το θέμα της ψήφισης του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Το τι υπόθηκε, το τι ακούστηκε, το τι γράφτηκε όλο αυτό το χρονικό διάστημα σχετικά με αυτό το θέμα, νομίζω ότι λίγο πολύ το γνωρίζετε, λίγο πολύ τα διαβάσατε, λίγο πολύ τα ακούσατε και ενδεχομένως ακόμα περισσότερα κάποιοι από εσά τα σχολιάσατε με τον δικό σας τρόπο υπέρ ή κατά Νομίζω ότι έχει, όχι δεν έχει σημασία, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το πώς διαμορφώνονται οι αντιλήψεις γενικότερα στην κοινωνία μας αλλά είναι και μια πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία δεν μπορεί να εξαντληθεί σε ένα πεντάλεπτο σχόλιο. Με 176 ναι υπερψηφίστηκε επί της αρχής στην ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο για τα μούφυλα ζευγάρια ένα νομοσχέδιο που αφορά στην ισότητα στο γάμο αλλά και που ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να τακτοποιεί νομικές εκκρεμότητε μεταξύ αυτών των ζευγαριών υπήρχε και κοινό στα θεωρία και ενώ σε ό,τι αφορά στις ψήφους των βουλευτών και όλα τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία αλλά και τα κόμματα τη αντιπολίτευση πριν ορισμένων χαρακτηριστικών περιπτώσεων τι οποίε θα αναφερθούμε στην συνέχεια επέλεξαν να την κάνουν δια του αραβόνο οι πιο πονηρή από του βουλευτέ μα τι εννοώ οι πιο πονηρή από του βουλευτέ μα ότι πουλάγαν φύκια στους κατατόπους Μητροπολίτε ότι κοίταξε να δεις σε βάζει με Άγιε μου εγώ δεν πρόκειται να το ψηφίσω το νομοσχέδιο αλλά ε, επί της ουσίας δεν το ψήφισε γιατί αρνήθηκε να το ψηφίσει πηγαίνοντα κόντρα στο κόμμα του αλλά γιατί είχε κλείσει ταξιδάκι και θα έλειπε για δουλειά της Βουλής έτσι θα έλειπαν εκτός ε, της συνεδρίασης εκείνη την μέρα την 5η δηλαδή 15 Φεβρουαρίου Όσοι παρακολούθησαν από τα θεωρία της Βουλής ήταν, είπαμε, ίσως οι περισσότεροι από τους βουλευτές που είχαν παραμείνει στην αίθουσα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος, ήταν ένα νομοσχέδιο που καθιερώνει την ισότητα στον πολιτικό γάμο για όλους τι και όλου του Έλληνε, αν δεν ξέρετε ποιου παντρεύεται με ποιον. Συνολικά ψήφισαν 254 βουλευτέ, 176 τα ναι, 76 τα όχι και 2 τα παρόν. Αποσίασαν 45 βουλευτές με όλα σχεδόν τα κόμματα που επισήμως το στήριξαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά να μετρούν δικές τους απώλειες εκτός της πλεύσης ελευθερία, όπου και οι 6 της κοινοβουλευτικής ομάδας υπερψήφισαν το νομοσχέδιο αυτό. Στη Νέα Δημοκρατία από τους 158 βουλευτές υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν 107 το καταψήφισαν 20 και 31 γαλάζιοι βουλευτές μεταξύ αυτών και ο βουλευτής Σάμου ο κ. Χριστόδουλο Στεφανάτη, αποφάσισαν, όχι αποφάσισαν, είχαν οι άνθρωποι να πάνε, είχαν κάποιε δουλειέ εκτό Ελλάδο εκείνο το χρονικό διάστημα, χτε δηλαδή, την 5η-15 Φεβρουαρίου, οπότε δεν ήταν εκεί για να ψηφίσουν. Από το ΣΥΡΙΖΑ, παρά την κομματική πειθαρχία που επέβαλε ο Στέφανο Κασελάκη, είχε τρει απώλειε: τι αποχέ του υπερτομεάρχη του, του Παύλου Πολάκη, του Όθανα Ηλιόπουλου, αλλά πήρε για να παρόν από την Νίνα Κασιμάτη. Τώρα, από την πλευρά του Πασόκ που αριθμεί 32 βουλευτέ, δεν καταψήφισε κανεί, δεν ξέρω αν το λε επιτυχία. Οι αποχέ είναι 11, δεν, δεν νομίζω ότι υπάρχει, έχει καμία ουσία να τι αναφέρω ονομαστικά. Ε, μάλλον θα πω ότι, να τι αναφέρουμε ονομαστικά. Είναι ο κύριο Γιακούλη, η κυρία Λιακούλη συγγνώμη, ο κύριο Νάρη, Καζάνη, Πούλα, Μιχαηλίδη, Παρασκευαίδη, Σταρακά, Κωνσταντινόπουλο, Μπαράν, Πάνα και Νικολαίδη, αυτοί απήχαν, δεν ψήφισαν στην διαδικασία. Το οποίο όμω το λε και όχι αυτό, γιατί ε, εάν ακολουθείται και εδώ σιωπηρά τουλάχιστον η γραμμή που ακολουθείται και στη Νέα Δημοκρατία, ότι εντάξει δεν θε να το ψηφίσει, οκ, okay, βρε κάτι άλλο να κάνει, μην είσαι στη Βουλή εκείνη την ημέρα. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη και ο μουσουλμάνος Αχμέ Τιλχάν μεταστράφει και είπε ναι τελικά με επιστολική ψήφο και οι βουλευτέ Βατσινά, Πυρηδάκη, Παρασύρη και Νικητιάδη, οι οποίοι ήταν στόχοι, τελικά είπαν ναι και εκείνοι. Η νέα αριστερά των 11 είχε δύο αποχέ, Χουσέιντζεϊ Μπέκ και Φαρχάτ Οσκιούρ του μουσουμάνου δηλαδή οι βουλευτέ του. Το άλλο παρόν εκτό τη βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ τη κυρία Κασιμάτη ήταν το ανεξάρτητο βουλευτή του κ. Μιχάλη Χουρδάκη. Η μητέρα του επίση ανεξάρτητη βουλευτή, η Αρετή Παπαϊωάνου, καταψήφισε και εκείνη το νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο το οποίο είπαμε πέρασε από χίλια δύο κύματα. Ε, υπόθηκαν πάρα πολλά και από τον πρώην Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σαμαρά. Κλονίζει τις σχέσεις μέσα στο εσωτερικό τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ξαναλέω είναι ένα θέμα που το οποίο χωράει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση είναι ένα θέμα με νομικές διαστάσεις αλλά πολύ περισσότερες κοινωνικές το οποίο ανεξάρτητα από το ότι η άποψη έχει ο καθένας και ο καθένας μπορεί να φέρει μια άποψη γύρω από οποιοδήποτε θέμα αυτό δεν σημαίνει όμως πρώτον ούτε ότι είναι σωστή ούτε ότι τον ενδιαφέρει και να σας πω για κάτι και στην τελική ούτε πρόκειται να, τον, να, ερωτηθεί σχετικά με την δική του άποψη. Όπως δεν πρόκειται να ερωτηθεί ποτέ κανένας για την άποψη του στα οικονομικά ή στην εξωτερική πολιτική της χώρας, μιλάμε για απλούς πολίτες, έτσι και οι νομοθέτες δεν θα ρωτήσουν για τέτοιου είδου θέματα. Βεβαίω, όπως και στα άλλα θέματα, έτσι και σε αυτό, οι νομοθέτες επηρεάζονται από το κοινό στο οποίο απευθύνονται, από τους ψηφοφόρους τους. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε όταν και όποτε έρθει εκείνη η ώρα, αν αυτό το θέμα θα εμφανιστεί ξανά εκείνη την περίοδο ε, μέσα στις ε, προεκλογικές αντιμαχίες και αν ενδεχομένως θα επηρεάσει το τότε εκλογικό αποτέλεσμα παραλαμβάνω όταν με το καλό γίνουν εκλογές. Πάντως το σίγουρο είναι ότι προς στιγμήν τελειώνει αυτή η συζήτηση και έτσι θα έχουμε να ακούμε λιγότερες χοντράδες οι περισσότερες κοντράδες δεν θα τις ακούμε καθόλου δεν θα δίνουμε σημασία μην ευελπιστείτε ότι κάτι από αυτά όλα θα συμβεί η ζωή θα συνεχίσει την κανονικότητά τη και αυτός που είχε τα μυαλά που είχε τα όποια μυαλά είχε εν πάση περιπτώσει και πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτά θα συνεχίσει να έχει και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου όπως ας πούμε ο κύριος Μουτζούρης ο κύριος Μουτζούρης ο οποίος πιάστηκε για άλλη μια φορά σε βίντεο στο οποίο πολύ καλά καμαρώνει την ώρα που τραβιέτε το βίντεο ε, δεν νομίζω από ότι όσοι το έχετε δει δεν πρόκειται για καμιά κρυφή κάμερα έτσι είναι ένα βίντεο σε ένα κινητό το οποίο είναι, έχει ξεκάθαρο πλάνο άρα αυτός που το κρατάει είναι εκεί μπροστά το κρατάει και λέει πες τα μεγάλε και ο μεγάλος ο κ. Μουντζούρης στην προκειμένη περίπτωση τα λέει και τα λέει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο που ο οποίο είναι ένα τρόπο που το, 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 δεν με νοιάζει και πολύ, σα έχω. Πώ να το πω, ευγενικά, σα έχω έτσι σε δεύτερη μοίρα την άποψή σα. Ε, δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ το τι θα σκεφτείτε, το τι θα πείτε σχετικά με αυτά που σκέφτομαι και λέω εγώ. Και τα λέω με ένα πολύ εύκολο τρόπο. Είτε πρόκειται και τον Πρωθυπουργό τη χώρα, όπου και εκεί σε ένα βίντεο το οποίο εκ των υστέρων λέει: Α, εγώ δεν ήξερα ότι με τραβάνε βίντεο, έκανε τη γνωστή χειρονομία κοιτώντα προ την κάμερα, δείχνοντα τα γεννητικά του όργανα, να τα θυμίζουμε και αυτά. Είναι κάτι άλλο σε το οποίο του το κρατάει μανιάτικο, να το πω έτσι, ο Πρωθυπουργό ο κ. Μητσοτάκη. Έχει πει και διάφορα ο κ. Μουτζούρη, α πούμε, εδώ στο γραφείο του τη Αντιπεριφέρειας την πρώτη φορά που εκλέχθηκε ότι εγώ του αμιώτε θα του. Ε, δεν θα τους αγαπήσω ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν το πνεύμα γιατί δεν με ψηφίσατε. Τώρα βεβαίω τη δεύτερη φορά και μετά την εκλογική του νίκη που πήγε και καλά στα ποσοστά του στην Εσάμο, μάλλον τους αγάπησε τους αμοιώτες γιατί βλέπουμε ότι έχει πάρα πολλούς συμπεριλάβει στο σχήμα τη της νέας πενταετίας, τουλάχιστον έτσι στην αρχή. Αυτό όμως το οποίο κάνει ιδιαίτερη εντύπωση για τον κύριο Μουτζούρι. δεν είναι η αλαμπέως τοποθετήσει του σχετικά με τον κύριο Κασελάκη. όπου ο κύριο Κασελάκη μα αρέσει, δεν μα αρέσει, θα τον ψηφίσουμε, θα τον ψηφίσουμε, το γουστάρουμε, το γουστάρουμε πολιτικά. αλλά θα πρέπει να μετρηθεί πολιτικά και όχι για τι σεξουαλικέ του προτιμήσει. Παρ' όλα αυτά, για κάποιου, σαν τον κύριο Μουτζούρη, σαν τον κύριο Μπέο, ή γενικότερα για μια πλειοψηφία, μειοψηφία, δεν ξέρω, προσωπικά ευελπιστώ να είναι μειοψηφία, αλλά δεν είναι, φαντάζομαι ότι είναι η πλειοψηφία αυτή. Των ανθρώπων οι οποίοι κρίνουν τους άλλους αρνητικά ή οτιδήποτε. Είτε είναι ψηλοί, είτε είναι κοντοί, είτε είναι λεπτοί, είτε είναι πιο φαρδοί, είτε είναι πιο ε, χαρούμενοι, είτε είναι πιο λυπημένοι ή τα μαλλιά τους είναι έτσι, τα μαλλιά τους είναι αλλιώ. Πάντα κάποιο ε, θα βρει κάτι να πει, άλλωστε όπως έλεγε και ο Γκαλαιάνο στα μάτια των ιεροξεταστών θα λάμπουν πάντα δαίμονες. Αυτό που λάμπει όμως πιο πολύ στα μάτια του κυρίου Μουτζούρη είναι η ανάγκη να δώσει αθλητικά έργα στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Έτσι, μετά το μεγάλο έργο το οποίο εκπονήθηκε, ξεκίνησε να ξεκίνησε να σκάβεται και δεν έχει γίνει κάτι άλλο να σκάψουν και κάτι πέτρες έχουν πέσει από πάνω και μιλάω βεβαίω για το beach volley το οποίο θα γίνει στην παραλιακή λογοφόρο της ΣΑΜΟΥ και η πίστα skateboard το skateboard είναι ένα ευρέως διαδεδομένο εμ, άθλημα, να το πω έτσι, παιχνίδι δεν ξέρω πως χαρακτηρίζεται, άθλημα, άθλημα στην ελληνική πραγματικότητα άλλωστε είναι από τα θέματα τα οποία όλοι βλέπουμε χιλιάδες παιδιά, εκατοντάδες παιδιά όλη μέρα στους δρόμους με skateboard με μικρή μεγάλη και ήταν ανάγκη να δημιουργηθεί μια πίστα όπως ήταν μια ανάγκη να δημιουργηθεί και μια πίστα για να βλέπουμε τα ιδρωμένα κορμιά των δύο 3, 4, 5, 6, 10 ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται, 15, 20, που ασχολούνται με το άθλημα ε, του ε, beach volley καθ' διάρκεια του καλοκαιριού, και αφού πρώτα έχουν πιει τα ανάλογα μπιλόνια σε ένα beach bar ή οτιδήποτε άλλο, τώρα όμως έχουν την ευκαιρία να παίζουν το αγαπημένο τους beach volley και εμείς φυσικά να παρακολουθούμε δίπλα από τον δρόμο, μπροστά από τη θάλασσα, εδώ μέσα στην πόλη της Σάμου. Βεβαίω μου μεταφέρουν και το αναφέρω και εγώ σε αυτή τη φάση με επιφύλαξη ότι την πίστα skateboard θα την χάσουμε παιδιά Τη χάνουμε αδέρφια την ε, πίστα skateboard γιατί ε, χρειάζεται για δηλαδή, να παίρνουμε μεγάλα τουρνά στο beach volley γιατί θα πάρουμε και μεγάλα τουρνά στο beach volley όταν αυτό φτιαχτεί να έχουμε δύο γήπεδα, ένα κανονικό και ένα βοηθητικό οπότε μάλλον η πίστα skateboard θα πάει να γίνει βοηθητικό γήπεδο beach volley οπότε χαρά μεγάλη θα έχουμε δύο γήπεδα beach volley και θα μπορούμε όλοι ε, να τρέχουμε Προ τα γήπεδα και να αναφωνούμε στα γήπεδα Beach Volley, αδέρφια, στα γήπεδα του Beach Volley. Και ε, το κλείνω αυτό με τον κύριο Μουτσούρη και την αγάπη του για τον αθλητισμό γιατί διαβάζω ε, στο νησί, νομίζω το διάβασα, στο Μουττιλινιό αυτό site, ότι ο κύριος Μουτσούρη παρέδωσε το, την ε, μελέτη για να φτιαχτεί ένα γήπεδο τέννη σε ένα χωριό. Έτσι, πως να σα πω τώρα από ό,τι μου λένε αυτοί που μεταφέρουν αυτοί που ξέρουν εκεί είναι παιδί μου, σαν να φτιάχνει ένα γήπεδο τέννις στους Δρακαίους στην Καλυθέα αυτό ένα χωριό 100-150 κατοίκων λίγο μεγαλύτερο από, τους, από, την Καλυθέα και τους Δρακαίους ενδεχομένω. δεν είχε καμιά άλλη ανάγκη είχε λύσει όλα τα προβλήματα εκεί που βρισκότανε στην άκρη Θεού γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι το γήπεδάκι φτιάχνεται μάλιστα σε ένα σημείο το οποίο από κάτω είναι γκρεμό και ε, θα έχει ένα γήπεδο τένις δίνοντας έτσι άλλη μια ευκαιρία στους νησιώτε νησιώτες σε αυτή την, σε αυτή την περίπτωση του Smoothie να μάθουν τένις και να ασχολούνται με τα χνουδωτά κίτρινα μπαλάκια αυτού του σπουδαίου αθλήματος δεν ξέρεις αύριο μεθαύριο μπορεί να βγει και ο ανάλογο τσιτσιπάς δεν αδερφέ επένδυση στο μέλλον είναι και αυτό όπως και οι πίστες skateboard όπως και τα beach volley και δεν ξέρω εγώ τι άλλο την ίδια στιγμή επιχορήγηση από την περιφέρεια σε ομάδα που δεν είναι μη άντε βαριά βαριά χιότισσα δύσκολα βγαίνει τώρα με αυτό και τα προηγούμενα χρόνια με τραγικές συνέπειες τελικά όπως αποδείχθηκε για ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούσαν σε εθνικές κατηγορίες όπως ήταν η ομάδα Βολή του Κέρκη, αλλά τώρα τι κάθομαι ε, και θυμάμαι και σκέφτομαι, αυτά είναι κάτι το οποίο πλέον έχουν, έχουν παρέλθει Μπορεί και να έχουν διαγραφεί, πολιτικό διαγραφεί, να το πει κανεί. Φεύγοντα από τον uh, κύριο Μουτζούρη και τον, uh, αυτή του, την αγάπη για, τα, για τον αθλητισμό, με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο, δηλαδή παραμένει τώρα ένα γήπεδο γκολφ. Ελπίζω με στην πενταετία να το δούμε. Ερχόμαστε στον uh, Δήμο uh, Ανατολική uh, Σάμου, όπου έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνε, ένα μισή μήνα. Εντάξει, είμαστε εκεί υπερβολικοί. Είναι η περίοδος χάρητος, είναι ο, ο μήνας του μέλητος, να το πω έτσι, με, ε, του νέου Δημάρχου με ε, τους ε, συμπολίτε και όλοι βεβαιώς περιμένουν να δουν το τι θα γίνει και πώς θα προχωρήσουν ε, τα πράγματα. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και ένα, μια ανακατοσούρα, ένα σούσουρο σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίσει ο Δήμος Ανατολικής Σάμου τα θέματα του τουρισμού. Γιατί, αν δεν το γνωρίζετε, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου και ο Δήμος Δυτικής Σάμου έχουν μεγάλη ευθύνη και, μεγα και για τα καλά και για τα αρνητικά σε ό,τι αφορούν στον τουρισμό. Σα πληροφορώ ότι η μοναδική ευθύνη την οποία έχουν ο Δήμο Δυτική και ο Δήμο Ανατολική Σάμου σε θέματα τουρισμού είναι να διατηρούν τι περιοχέ του καθαρέ και να έχουν συνεχή ίδρυυση. Βεβαίω να έχουν τα αυτονόητα, αυτά τα οποία όμω δεν έχουν να κάνουν μόνο με την καλυτέρευση των συνδικών ζωή για του επισκέπτε τη μια εβδομάδα των 10 ημερών του ενό μήνα, αλλά και για αυτού οι οποίοι ζουν εδώ 365 μέρε το χρόνο. Η συνεισφορά των Δήμων και γενικότερα τη τοπική αυτοδιοίκηση στα θέματα του τουρισμού ξεκινάει και τελειώνει εκεί. Άντε να βάλετε, αν, θέλετε, αν θέλετε, να προσθέσετε, αν θέλετε, θέλουμε, και την συμμετοχή σε κάποιε εκθέσει, όπου και αυτό ήταν ε, μία τακτική που ακολουθήθηκε πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια με διάφορους ε, ανθρώπους οι οποίοι γνώριζαν και αν, διάφορους ανθρώπους οι οποίοι δεν γνώρισαν ποτέ τους ε, για το πώς πρέπει να πάμε, τι πρέπει να κάνουμε, τι είδους παρουσία πρέπει να έχουμε εκεί ε, και γενικότερα εξυπηρετούσε καταστάσεις οι οποίες με τις ότι προέδευσαν και πολύ τον ε, τουρισμό στα νησιά μας άλλωστε αυτό το βλέπεις και το κρίνει κανείς εκ του αποτελέσματος. Άρα λοιπόν η ανακοίνωση σήμερα της ε, κυρίας ε, Μαρίκας Νιώτη ως άμυστος σύμβουλος τουρισμού από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου δεν νομίζω ότι ούτε θα λύσει ούτε θα επιδεινώσει καμία κατάσταση περισσότερο από αυτή την οποία είναι, ούτε θα καλυτερεύσει τα πράγματα. Άλλωστε, το ξαναλέω για μια φορά, δεν εξαρτάται ο τουρισμό από το τι θα κάνει ο Δήμος Ανατολική Σάμου ή ο Δήμο Δυτική Σάμου. Ο τουρισμό εξαρτάται πάντα από τις επαγγελματίε του, η Δήμη, η τοπική αυτοδιοίκηση, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να κάνουν αυτά που θα πρέπει ούτω ή άλλω να γίνουν. Επαναλαμβάνω, να μαζεύουν τα σκουπίδια του, να έχουν καθαρέ τι πόλει του, καθαρέ τι τουριστικέ περιοχέ του, να δίνουν νερό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρεύμα και οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα απλά, τα αυτονόητα, τα οποία ορισμένε φορέ φαντάζουν σαν πυρηνική φυσική και έχουμε φτάσει στο σημείο πάρα πολλέ φορέ να α, α, πανηγυρίζουμε και να τα κάνουμε και σημείο εχμής στις σε περίοδου τα απλά και τα αυτονόητα. Τα απλά και τα αυτονόητα, κυρίε και κύριοι, θα έπρεπε να ισχύουν και στι περιόδου των φυσικών καταστροφών. Όταν έχουμε φυσικέ καταστροφέ, όπω τον σεισμό της Σάμου στι 20 Οκτωβρίου, ο οποίο είχε ω συνέπεια να χάσουν τη ζωή του και δύο νεαρά παιδιά, ο Άρης και η Κλέρι, η Κλέρι και ο Άρης, παιδιά τα οποία έχουν γίνει και δικά μα. Ο πόνο όμω είναι αβάστακτο πάντα για του γονεί, για του πολύ κοντινού ανθρώπου. Παρ' όλα αυτά όμως αφήνοντας πίσω μας αυτή την φλιβερή διάσταση ε, του σεισμού έχουμε και άλλα φλιβερά τα οποία είναι το γεγονός το ότι έχουν περάσει σχεδόν τέσσερα χρόνια και άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί, δεν έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, έχουν αλλάξει τη ζωή τους, την κανονικότητά τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έπαθαν και κατάθλιψη και βαριά κατάθλιψη από το γεγονός ότι ξαφνικά ξεσπιτώθηκαν. Uh, άνθρωποι οι οποίοι uh, παλεύουν τώρα και με αυτό το, το δαίμονα uh, πέρα από την ανάγκη να ξαναγυρίσουν οι ίδιοι στα σπίτια τους και να βρουν μια κανονικότητά τους και ενδεχομένω και τα παιδιά τους uh, και γενικότερα να υπέρθει μια ξανά ισορροπία πάνω στο θέμα αυτό. Η κυβέρνηση έτρεξε όλο εκείνο το πρώτο χρονικό διάστημα, έκανε τα επικοινωνιακά τη σοου, στήθηκαν οι σκηνέ τη, ήρθε ο πρωθυπουργό, υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Από εκεί και μετά όμω Είμαστε σχεδόν στην ίδια κατάσταση. Και λέω σχεδόν γιατί από τις 520 περίπου αιτήσει. κάμια 50, καμιά 50 ε, συγγνώμη γύρω στις 80-90 έχουν εξεταστεί, 40 έχουν περάσει, άλλες 50 έχουν απορριφθεί και γενικότερα όμως η κατάσταση βαίνει με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς με, αυτό το, με αυτούς τους αριθμούς θα ξεπεραστεί και η αρχική εκτίμηση αρχικώς είχαμε μια εκτίμηση όταν έγινε ο σεισμός ότι δεν πρόκειται να ξεπερδέψουμε πριν από μια πενταετία και το λέγαμε αυτό με βάση το ότι βλέπαμε να γινόταν σε άλλες περιοχές εδώ όμως πολύ φοβάμαι ότι θα ξεπεράσουμε ακόμη και αυτή την πενταετία η οποία το 2020, τον Εύρω 2020 μας φαινόταν ως ένα λογικό, βάλε το σε εισαγωγικά, αν να μπουν εισαγωγικά στον προφορικό λόγο, χρονικό περιθώριο το ώστε να διεκπεριωθούν οι καταστάσεις αυτές και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο βουλευτής ΣΑΜΟΥ, ο κύριος Στεφανάδης, δεν φαίνεται ικανός να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση και δεν έγινε ξαφνικά σήμερα ανίκανος να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και κατά τη διάρκεια της περιόδου. Μια προεκλογική περίοδο όμως όπου ως γνωστόν, όπως συμβαίνει συνήθω στις εκλογές και στον πόλεμο, η αλήθεια πάει περίπατο και επικαλύπτεται από το ψέμα και επικαλύπτεται τα πάντα από το ψέμα και την προπαγάνδα. Το ψέμα η προπαγάνδα και λάσπη στον ανεμιστήρα δεν λείπει από πουθενά και ειδικότερα από αυτούς οι οποίοι έχουν ως πρότυπο δημοσιογραφίας όχι τον Φρέντι αλλά ανθρώπους σαν τον συγχωρεμένο τον Τράγκα και άλλα τέτοια λουλούδια στο δάσος της ελληνικής δημοσιογραφίας. Και όχι μόνο θα πω εγώ, γιατί λίγο ως πολύ αυτός ο, αυτό το χτικιό, αυτός ο διάολος στα social media μας έχουν κάνει όλους και δημοσιογράφους και δικαστές και εισαγγελείς και πάπες, γιατί όλοι διατηρούμε για τον εαυτό μας το του Πάπα. Σημαντικά και ασήμαντα Ο τον δημοσιογράφο Μιχαήλ Με νέο επεισόδιο κάθε Παρασκευή μεσημέρι στο YouTube και μέσα από το samostimes.gr.